σπίτι, μια γρούλα που έχει κυδόνια μέσα στην αυθαλήνη, μέσα στο άχυρο, και το παίρναμε στο σχολείο και τώρα μουλιάζαν τα δόντια μας, μια μανία με τα κυδόνια. Σε αυτό το δρόμο, αυτό απάνω είναι της κοπελιάς του σπίτι. Να το. Να χάνει τα παιδιά τους. Τα παιδιά του ο Παντελήθη. Κοντά είναι τα καβάρια. Το επόμενο χωριό είναι. Αυτά δίπλα είναι. Τη συνεχόμενη. Και το στενέψα το δρόμο. Το βάλεις από εδώ και από εκεί καλαμπόκια. Ωραία, με το βράδυ αδριέμουν. Ήρθαμε λοιπόν στο σπίτι σας. Φανταστείς όλου 30 φυγές εδώ μέσα και μέσα στη λιμάνα μου να πλένουν τα πιάτα δίθεν. Δεν είχα φιγινάδες και μιλούσα με τις 30 φυγές. Μικρό. Ναι. Εκεί είμαστε εμείς. Στο μικρό. Στο από κάτω αυτό που είναι. Εκεί καθόταν εδώ ο γονός μου και οι ανιψιές του, οι αδερφές του καθόταν εδώ. Υπήρχε εδώ και είναι περίεργο πράγμα. Γράψαν κιόλας εδώ, από εκεί έπεσε ένα κομμάτι από την πλάκα πίσω. Για μου λέει χαλά και μου φτάνει μαζέψε τα βραβδίκια. Έλα εδώ καλέ. Ο θείος όταν ερχόταν για την Αλβανία, ο αδερφός μου,
Ο θείος ο Κώστας, ο σφορημένος, ο άντρας μου. Εδώ αυτό έχει δάσος, τεράστιο δάσος μέχρι πέρα, πυκνό. Αλλά από κάτω πήγε τον πάλι που βάζουμε μαστόρους και το καθάρισα και πηγαίναμε και καθόμασταν εκεί κάτω. Λοιπόν, ήρθε ο στρατός, ξεκινήσαν από εκεί με τα αυτοκίνητα, με τα πόδια, με τα άλογα, στην Αλβανία. Να πάνε στην Αλβανία με τα πόδια. Και εδώ ήταν, κουθήκα κάτω γιατί βομβαρδίζανε. Οι Εγγλέζοι που βαρδίζουν. Οι Ιταλοί. Μπράβο. Λοιπόν, και ο θείος θυμάται που η πάτρα μας ήταν άρρωστη και εγώ ήμουν ένα μικρό. Και σε πήρα, λέω, εσένα που ήταν τώρα τόσα, ήταν 22-23 χρονών και θυμάται, όταν ήρθαμε μια φορά, θυμήθηκε το μέρος που πέρασε και από τότε πέρασε η Ιταλία με τα πόδια. Εγώ όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι, μόλις με γέννησε η μαμά μου, κηρύχθηκε ο πόλεμος και με ξεχάσανε μέσα στην κούνια και φύγανε μέσα στο δάσος και η μαμά μου μετά, καλέ το μωρό το ξεχάσαμε στην κούνια και γύρισε ο μπαμπάς μου και με πήρε και έκλαιγα πάρα πολύ και ο μπαμπάς μου ήθελε να με πνίξει. Γιατί? Γιατί έκλαιγα και φοβόταν να μυρθούν και μας βρούνε. Έφυγε το στόμα και λέει η μαμά. Λοιπόν, ναι. Και μετά η μαμά μου με είχε συνέχεια στο βυζί της για να μην κλαίω. Για να μην προδώσουμε τη θέση. Για να μην προδώσουμε το μέρος που ήμασταν κρυμμένοι. Αυτό που μου τα δει, ήταν η μαμά μου. Εγώ ήμουν πολύ μωρό και δεν θυμάμαι. Πώς νιώθεις που ξανάρθεις εδώ στο σπίτι που γεννήθηκες? Εγώ, η αδερφή μου έχει αναμνήσεις, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι, αλλά από αυτά όμως που έχεις ακούσει και όλα αυτά, σίγουρα. Τι έπαθες από μου και φεύγεις? Κάτι έχει πάμε στο παλτό. Σε μένα? Ναι. Και φεύγεις τι είχε, τι έγινε σε έπαθες? Τι είχε. Στο μανίκι. Κάτι που πετάει, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή, κι αν και κάτι και με τσιμπούς εσύ τα έφευγες. Όχι, όχι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Όχι, όχι, δεν πάει. Να πει εδώ στα κοκαλάκια που λέμε. Και εγώ την κατάλαβα, όπως λέω, δεν θα κάτι. Τώρα και πρέπει. Τι κάνει, βέβαια, ελαφρά. Ναι, με ελαφρά παιδιματάκια. Εγώ φοβάμαι τα πάντα, ό,τι πετάει, ό,τι... Για πες εσύ πώς νιώθεις που ξανάρθεις εδώ πέρα, εκτός από τα ραδίκια που μας έχεις. Πάρα πολύ ωραία. Θα καθόμουν εδώ πολύ ευχαριστώ. Αν το πουλούσα, θα πουλούσα το της Θεσσαλονίκης να έρχομουν εδώ. Α, τόσο πολύ, ε! Ναι, 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 ναι. Πρώτα και κύριε, έχει πάρα πολύ καλό κόσμο. Πάρα πολύ, το χωριό. Στέφανε, είχε, λέει, ένα δέντρο εδώ που ήταν κούφιο μέσα. Και εκεί οι μέλισσες πήγαν και κάνανε μέλι. Και το ξέρανε εδώ οι γονείς μου και κάθε φορά μαζεύανε στις σκάφες μέσα, ρίχνανε την κυρίθρα. Ανέβηκε ο ειδικός με χτιστά μάτια. Την κυρίθρα την έκοβε και τα ρίξε μέσα στις σκάφες. Μέσα στις σκάφες. Τόνους μέλη, κάτι χρόνια, πάρα πολλά χρόνια ήταν αυτό το πράγμα. Μέσα στο δάσος. Και μετά το τρώγανε αυτές την κυρίθρα και μεθύσα. Το μέλι που μασούσανε, το μασούσαν την κυρίθρα για να πάρουν το μέλι, ήταν κομμάτια, πλάκες ολόκληρες κατέβαζε αυτός μέσα στη σκάφη. Και θες το παίρνανε και το μασούσαν και ζαλιστήκαν. Έτσι. Ψάχνατε κεφάλι, ε. Ψάχνατε κεφάλι τότε, με το μέλι. Ζαλιζόμασταν.
μια ξεδέρφη είχα, ήρθε και παίζαμε πάνω. Όπως το βλέπεις έτσι, έτσι βρήκε την κάγκελο και εδώ κάτω είχα ένα σβέστη για να φτιάξω κάτι άλλο. Και πώς τη δίνω μια σκουριά και βέβαια στον ασβέστη για ξαδέρφη μου και μάνι μάνι την κάνανε μπάνιο. Να και την κνίδα καλέ, είναι καλό. Την κόψουνε. Άμα ξέρεις να τη φτιάχνεις. Αυτό ήταν το σπίτι που με ένα μήνυση. Και αυτά μέσα τα μπάζα τι έχουν. Κάτι μπάζα, γεμάτο μπάζα. Μήπως είναι το παράθυρο αυτό που έχεις για μια διαφοράδα το κεφάλι της. Και άλλο, όπως πούσαμε, και πίσω ήταν όλες τις φίλες, και ξέρω εγώ. Εδώ. Κοιτάς, ναι. Α, είχαμε και τζάκι. Α, καταμουτζουρωμένο. Τι δεν έχει? Δεν έχει πόρτα, είναι άλλο χώρο. Αυτό θα ήταν η κουζίνα. Ήταν όλο το πάσος. Ναι, πεις. Θα ήταν η κουζίνα και εκεί ήταν το δωμάτιο. Αλβανικά είναι το περόλα. Α, μην να βλέπεις. Είχε και τζάκι, εδώ ήταν η κουζίνα φαίνεται. Έχει και ένα νεροχύτη εδώ. Αλβανικά είναι γραμμένα μέσα. Αλβανί. Αυτά τι είναι, Στέφανε. Σφαίρες. Τρύπες. Τι γράφει. Ποιος ξέρει. Μπορεί να είναι όντως. Μπορεί. Να καθάρισαν κανέναν, λες εδώ μέσα. Μπορεί. Εδώ ήταν παιδιά, αργήσαν από το σχολείο. Και εδώ πέρα που βλέπεις όλο αυτό, δάσος. Κι άλλο σπίτι εκεί. Αυτό το ξέρω. Ο αδερφός του Ζούρα ήταν. Και ήταν όλο δάσος. Και χωθήκαμε μέσα και χαθήκαμε. Άρχισα εγώ να κλαίω ο Γιώργος μας με... Μέρι, μην κλαις μου, Αναστασία, μην κλαις, θα έρθει ο μπαμπάς και θα βαλάει ο μπαμπάς μου το άλογο και ήρθε και μας βρήκε. Μας τυπούς έτσι, χιονοθύλα και δεν μπορούσα να το βρει, μην πες άσχημη, μην είναι το μαλλί, θα την βρέλει. Βαβάκια μόνο, μπορεί να είναι και σαν... Όλο το υπήρχε και ό,τι ζώο μπορούσε να φανταστείς υπήρχε μέσα και βουσκούσανε. Βούρκοι, κότες, οτιδήποτε. Μου φαίνεται το είχα φραγμένο, δεν το θυμάμαι. Και τι ήταν το γιαβλάκι για το νερό εκεί πέρα, μπροστά. Ναι, και είχε πόρτα, είχαμε πόρτα εκεί που σταματήσαμε. Και ήρθε χειμώνας ήταν και ήρθε ένα λάφια. Έκανε έτσι με τα κέρατά του και η μούρνα αυτή να πιει νερό.